Καλησπέρα φίλοι από το Thanos Play Gamer και μετά από αρκετό καιρό έτσι είπα να κάνω ένα vlog. Θα σας το πω και γενικό vlog, να σας δείξω 5-6 πραγματάκια που πήγα τώρα τελευταία. Κάποια games που αγόρασα, κάποια περιφερειακά, να σας πω έτσι κάποια νέα για το κανάλι και άλλα διάφορα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι πήρα. Ξεκινάω από PlayStation 3. Τώρα τελευταία έχω πάρει τα δύο παιχνιδάκια. Το ένα είναι αυτό, Assassin's Creed 3, η εξαπάτηση του Break και το Quarter War Ascensions. Είναι και τα δύο με ελληνικούς υπότιτλους. Αυτό νομίζω το έχω δείξει και στο προηγούμενο vlog με τις κονσόλες. Αν το δείξουμε πάλι δεν πειράζει. Λοιπόν, είναι σαν βιβλιαράκι. Έχει μέσα έτσι δηλαδή, σαν βιβλίο δηλαδή ανοίγει. Έχει κάποιες εικόνες δηλαδή από πίσω του παιχνιδιού, κάποιες χώρες που πάμε. Αυτό εδώ πέρα τώρα που είχα πει στο προηγούμενο δεν είναι χάρτης. Δείχνει ένα χάρτη βέβαια. Δείχνει ένα χάρτη, αλλά από εδώ όμως είναι οδηγίες του παιχνιδιού. Έχει δηλαδή έτσι και συνεχικά κιόλας μπορώ να πω. Και μετά έχει κάποια, έτσι, κάποια DLC. Εδώ πέρα έτσι, κάποια έτσι. Εγώ αυτά δεν τα έχω δοκιμάσει από την αλήθεια γιατί το πήρα μετακυλισμένο. Και δεν ξέρω αυτός ο τύπος που του είχε δηλαδή. Τα έχει βάλει αυτά. Οπότε θα το δοκιμάσω και αυτά. Ήδη το παιχνίδι το κάνω σειρά στο κανάλι. Έχω ξεκινήσει το κάνω σειρά. Και μέσα σε εβδομάδα θα δείτε και το τρίτο μέρος. Λοιπόν, πάει αυτό. Πάμε στο επόμενο. Στο God of War Ascensions. Αυτό το πήρα τώρα τελευταία. Πριν τρεις μέρες το πήρα. Και αυτό λέω να το κάνω σειρά στο κανάλι. Θα ξεκινήσω από την άλλη εβδομάδα αυτό. Μέσα δεν είναι κάτι ιδιαίτερο. Μόνο το δισκάκι έχει εδώ πέρα. Το δικής δεν έχει κάτι. Οπότε και αυτό είναι ένα σειρά για το κανάλι. Μετά πάμε στο PlayStation 4. Λοιπόν, πήρα το Alien Isolations. Και αυτό σε καλή τιμή, μεταχειρισμένο το πήρα. Το Metroid Redux. Αυτό πάλι θα γίνει σειρά στο κανάλι. Αυτό σκέφτομαι να το κάνω σειρά. Και το Assassin's Creed Unity. Αυτό δεν ξέρω ακόμη, μπορεί να το κάνω σειρά, μπορεί όχι, αλλά το Retro πρέπει να το κάνω το ξύνησο και αυτό σειρά. Τώρα που τελειώσει, που τελειώνει το Alien και το Oddworld, λέω να κάνω το God of the War Ascensions και το Retro Redux. Έχει δύο μέσα παιχνίδια, έχει το Metro 2033 και το Metro Last Light. Οπότε θα κάνω το Last Light, θα κάνω, να κάνω σειρά. Αυτό βλέπω κάτι έχει μέσα για να δούμε τι έχει εδώ πέρα. Το είχα δει αυτό. Α, έχει ένα βιβλιαράκι εδώ πέρα. Βιβλιαράκι λέω εγώ. Δεν είναι βιβλιαράκι. Δύο χαρτάκια είναι. Έχει το δισκάκι του παιχνιδιού. Αυτά από παιχνίδια, δεν πήρα κάτι άλλο. Μετά. Αυτό εδώ πέρα είναι ο λόγος που κάνω. Να το πω έτσι. Που κάνω δηλαδή, ξεκίνησα και κάνω PlayStation 3. Σειρές. Αυτή είναι η κάρτα Capsule. Είναι η Elgato Game Capsule HD. Την πήρα σε πολύ καλή τιμή βέβαια. Δεν είναι καινούρια. Από την αλήθεια την πήρα μεταχειρισμένη. Από κάποια αγγελία. Σε μισή περίπου τιμή. Εδώ πέρα το όπως βλέπετε μοιάζει λίγο έτσι με σκυροδίσκο. Από εδώ να δείξω κιόλας έχει δύο εισόδους. Έχει HDMI out και USB. Το HDMI out πάει στην τηλεόραση. Και αυτό το USB. Να τα καλώδια του. Πάει στον υπολογιστή και από εδώ έχει πάλι δύο θύρες, μια AV in και HDMI in. Από εδώ συνδέουμε την κονσόλα μας, το PlayStation 4, Xbox 360 και το Xbox One, το PlayStation 3 συνδέεται από εδώ. Θέλει αυτό το καλό για συνδεθεί. Κάτι να το βρω λίγο sorry τώρα, το καλό αυτό είναι για το PlayStation 3. Επειδή έχει κάποιο κλείδωμα το PlayStation 3, δεν σε αφήνει να γράψεις με HDMI. Αυτό εντάξει το έχει κάνει μόνο στο PlayStation 3 η Sony. Πάλι καλά στο PlayStation 4 το έβγαλε με κάποιο update. Να, και με αυτό συνδέουμε το PlayStation 4. Εντάξει, δεν βγάζει βέβαια 1080p, βγάζει 1080i, αλλά έχει καλή ποιότητα εικόνας. Από εδώ πάλι συνδέουμε. Εντάξει, συνδέουμε τώρα την κονσόλα το PlayStation 4. Ίσως σε άλλο vlog να κάνω αναλυτικό, δηλαδή έτσι, να σας δείξω δηλαδή, πώς κάνω βίντεο σε κονσόλες και αυτά. Πολύ καλή κάρτα μπορώ να πω, είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος μέχρι στιγμής. Οπότε θα δείτε πάρα πολλά έτσι παιχνίδια σε PlayStation 3, PlayStation 4 δηλαδή έτσι. Γιατί παλιά δεν μπορούσα να γράψω PlayStation 4 πάρα πολύ, πάνω από 15 λεπτά. Έπρεπε να το κόψω, μετά το ενώσω. Ενώ τώρα με αυτό μπορώ να γράψω δηλαδή όσο ώρα θέλω. Επίσης αυτό κάνει και live stream, αν και εγώ δεν μπορώ να κάνω live stream, εντάξει λόγω σύνδεσης. Αυτό εδώ πέρα είναι το κουτάκι, η capsule card. Ελεγά το Game Capsule HD, πολύ καλή, πάει αυτό.
Και τώρα να σας δείξω κάτι, μια ρετρό κονσόλα που πήρα, που ήθελα από καιρό δηλαδή να την πάρω. Την είχα δώσει βέβαια, την είχα δώσει πιο παλιά και το είχα μετανιώσει. Λοιπόν, πήρα λοιπόν, η κονσόλα είναι αυτή, κάτσε να βάλω πρώτα τα καλώδια. Τώρα κάνουμε ρετρό unboxing. Λοιπόν, τη βγάζω στο κουτί. Την έχω στο κουτί για παπούτσα. Δεν έχει κουτί, τέλος πάντων. Η κονσόλα είναι αυτή εδώ πέρα, κάτσε τη βάλω από αυτό εδώ πέρα το κάλι, το πλαστικό. Τώρα τη βγάζω ανάποδα, τέλος πάντων. Λοιπόν, είναι η Sega Mega Drive. Sega Mega Drive, το 2. Αν και τότε εγώ είχα το Sega Mega Drive 1 είχα. Εντάξει, η διαφορά τώρα είναι ότι αυτό, ας το πω έτσι, είναι πώς είναι το PlayStation 3. Ήταν fat και slim. Κάτι έτσι είναι και αυτό δηλαδή. Βγάλανε μετά, έβγαλε η Sega μετά, ας πούμε, slim, σε slim έκδοση. Πιο φτηνό. Εδώ πέρα τώρα δεν ξέρω τι έχει. Έχει ένα καπάκι εδώ πέρα. Οπα, τι είναι αυτό. Μάλλον μπαίνει το, μπαίνει το Mega CD εδώ πέρα. Έχει CD-ROM. Αυτό εδώ πέρα είναι το Mega Drive. Δύο κουμπιά, έχει ένα power και ένα reset. Οι πίσω θύρες βέβαια έχει δύο θύρες, ένα για το ρεύμα και ένα για να μπει στην τηλεόραση νομίζω. Και το καλό, από αυτό το πήρα δηλαδή, κάτσε να αφήσω εδώ στην άκρη. Είχε καλώδιο δηλαδή RCA, να το πω έτσι. Όχι τη μαλακία του modulator δηλαδή που πιάνει από την κυρία της τηλεόρασης. Είχε αυτό το RCA. Να δω τα τρία κολοδιάκια εδώ πέρα που είχε. Τα δύο είναι ήχος και τα άλλα είναι εικόνα. Και έχει αρκετά καλή ποιότητα. Μπορώ να πω. Έχει καλή ποιότητα εικόνας. Επίσης να σας δείξω και το χειριστήριό του. Το χειριστήριο είναι αυτό. Αν και υπάρχει βέβαια και με 6 κουμπιά. Δηλαδή τώρα αν πάρω το Street Fighter παράδειγμα το 2 δεν θα μπορώ να το παίξω. Γιατί έχει 6 κουμπιά εκείνο. Είχε αυτό το χειριστήριο, το κλασικό του χειριστήριο. Το Start και 3 κουμπιά. ABC. Αν δείτε, ξέρω εγώ, κάπως μοιάζει με το Xbox, το πρώτο Xbox, δηλαδή το χειριστήριο. Από εδώ πήρε δηλαδή, η Microsoft, δηλαδή, ας το πω έτσι. Έκλειψε, δηλαδή, ας το πω έτσι, δηλαδή, έφυξε το χειριστήριό της. Πολύ καλό χειριστήριο. Και τα άλλα μετά είναι το τροφοδοτικό. Εντάξει, το τροφοδοτικό είναι τίποτα σπουδαίο. Και μαζί με την κονσόλα, το παιδί αυτό μου έδωσε και δύο παιχνίδια. Δύο κράτης, ας το πω έτσι. Το NBA Live 96. Και αυτό εδώ πέρα το Links Attack, αυτή είναι η μάπα, δεν λέγεται. Αυτό το παιχνίδι δεν τίποτα. Το έβαλα δηλαδή και το έβαλα αμέσως. Πολύ μάπα. Τα παιχνίδια μπαίναν έτσι. Να δείξω πώς μπαίναν δηλαδή. Μπορεί εδώ πέρα. Κούμπωσε. Πατάγαμε Power και ξεκινάει. Δεν είναι τίποτα σπουδαίο. Αυτή είναι η κονσόλα Mega Drive. Ήθελα από καιρό να την πάρω. Βέβαια τα παιχνίδια αυτά που είχα τότε, τα 8 παιχνίδια. Δύσκολο να τα ξαναβρω τώρα πάλι. Είχα πάρα πολλά παιχνίδια. Δηλαδή, τα έδωσα στην φίλη μου παιδί που την πούλησα και το έχω μετανιώσει βέβαια. Είχα Sonic, είχα. Και άλλα παιχνίδια. Τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτές είναι οι αγορές που έκανα. Κάτι άλλο δεν πήρα βέβαια. Στο επόμενο vlog θα σας κάνω δηλαδή έτσι, θα σας δείξω πώς κάνω βίντεο, πώς κάνω edit και άλλα διάφορα. Ίσως δείξω και την κάρτα αυτή εδώ πέρα. Οπότε θα είναι πάρα πολύ μεγάλο vlog. Τώρα να σας πω λίγο έτσι για το κανάλι. Το κανάλι κανονικά, όπως βλέπετε. Συνεχίζω τις σειρές. Έχω τελειώσει το The Order 1886 για PlayStation 4, το Resident Evil Remaster για PC, τα DLC του Evil Within, το The Consequence και το Assassin, Assided, να το λέω σωστά κιόλας. Και τώρα τελειώνει αύριο και το Alien Isolations, μετά από πάρα πολύ καιρό, 6-7 μήνες τελειώνει και αυτό. Και στη θέση του θα βάλω αυτό, το God of War Assassins, που εκτός από ελληνικούς υπότιτλους έχει και ομιλία ελληνική. Πολύ καλό αυτό για μένα. Οπότε αυτό θα είναι το, ας πούμε, το νέο game show του κανάλι. Από την νέα εβδομάδα θα ξεκινήσει αυτό. Και τώρα τελειώνει και λογικά και το Oddworld του Mute Tasty. Οπότε μετά από αυτό θα βάλω το Metro Redux. Redux, μα το λέω σωστά κιόλας και αυτό. Το Last Light λέω να κάνω. Να ξεκινήσω και αυτό να κάνω σειρά. Αν και έχω και το Assassin's Creed Unity. Και αυτό δεν ξέρω κιόλας, μπορεί να κάνω και αυτό. Ένα τα δυο θα κάνω. Μετά συνεχίζω και παίζω το Uncharted 3. Σε PlayStation 3, το Daylight. Αν και το Daylight, παιδιά, αυτό δεν ξέρω πότε θα σταματήσω κάποια στιγμή γιατί με δυσκολεύει πάρα πολύ. Δεν το ξέρω τόσο καλά το παιχνίδι, δηλαδή με δυσκολεύει έτσι, με ζαλίζει, μπορεί να το πω μερικές φορές. Μετά πάλι έτσι, δεν έχω όπλα, δεν το ξεκινήσει καλά. Να δω κιόλας πώς θα πάει και αυτό, άμα δω και πολύ, θα σταματήσω. Οπότε τώρα δεν έχει κάτι, έτσι, κάποια άλλα παιχνίδια να μέχρι στιγμής να βάλω. Κανονικά κατά Σάββατο κάνω ρετρό αναμνήσεις με review
και gameplay από διάφορα αγαπημένα games που παίζα πιο παλιά. Οπότε, παιδιά, δεν έχω κάτι να πω. Εντάξει, βγήκε λίγο μικρό το vlog αυτό. Πιο πολύ ήταν έτσι, σαν ενημέρωση, έτσι γενικό vlog όπως το είπα και στην αρχή. Από κάτω στην περιγραφή θέλω να τσεκάρετε, όπως είπα, το link από τη σελίδα του Gamepad.gr, όπως και το site δηλαδή Gamepad.gr. Ακόμα θα τσεκάρετε και δύο κανάλια που αξίζουν κατά τη γνώμη μου την προσοχή σας, το Serio Greek Gamer και το Star Gamer HDTV. Τσεκάρετε και αυτά, τα έχω από κάτω στην περιγραφή όλα αυτά. Οπότε, παιδιά, κάπου εδώ τελειώνει το vlog και αυτό νομίζω ήταν το τρίτο vlog για το κανάλι. Αν σας άρεσε κάντε ένα like, αν δεν σας άρεσε κάντε ένα dislike, ό,τι και να κάνετε, παιδιά, δεν υπάρχει θέμα. Επίσης, από κάτω στην περιγραφή, εκτός από όλα αυτά που είπα, έχω και τα κοινωνικά δίκτυα Facebook, Twitter, Google+, αλλά και το πρόγραμμα του καναλιού, αν θέλετε ρίξει μια ματιά. Οπότε τώρα τα πούμε αύριο, όπως είπα αύριο είναι ο τερματισμός του Anime Isolations και μέχρι το επόμενο vlog ή βίντεο ή επεισόδιο ή ό,τι άλλο, θα να πάει το όλοι καλά, από μένα γεια σας.